Κύριε Μαντοβάνη, καλησπέρα σας. Είστε ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κύπρου. Βρισκόμαστε σήμερα στην τρίτη μέρα της έκθεσης, στο World Travel Market. Θέλω να μου σχολιάσετε αυτή τη μέρα, μετά από τρεις μέρες, πώς πήγε η έκθεση, ποια μηνύματα έχουμε, τι συναντήσεις κάνατε. Πέστε μου έτσι λίγα λόγια. Ναι, κοιτάξτε, η έκθεση πήγε αρκετά καλά, πρέπει να πω, υπό τις περιστάσεις. Η Αγγλία περνά δύσκολες οικονομικές στιγμές, θα έλεγα, αλλά αισιοδοξούμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλες απώλειες για το νησί μας και ότι η χρονιά του 2011 θα είναι η ίδια ή κάπως καλύτερη από τη χρονιά του 2010 από την Αγγλία. Γενικά το κλίμα, όπως ξέρετε, δεν είναι και τόσο καλό λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Άγγλοι γενικά. Δεν μιλάμε μόνο για την Κύπρο, μιλάμε γενικά. Πιστεύετε ότι η νέα τουριστική περίοδος το 2011 θα είναι καλύτερη ή λιγότερο? Από την Αγγλία πιστεύω ότι περίπου θα είμαστε στα ίδια επίπεδα. Αυτό που μας προβληματίζει λίγο είναι και αυτό που συμβαίνει τώρα με τη Eurosypria, που πρέπει οπωσδήποτε να βρεθούν αεροπορικές γραμμές οι οποίες να καλύψουν το κενό που θα αφήσει η Eurosypria. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε το θέμα Eurosypria και να μου πείτε την άποψή σας σαν πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων, πώς βλέπετε αυτή την κίνηση της κυβέρνησης ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος. Κοιτάξτε να δείτε, η κίνηση της κυβέρνησης δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Όταν μια αερογραμμή δεν είναι, ή οποιαδήποτε εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα, δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Eurosypria θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στον κυπριακό τουρισμό και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να βρούμε τρόπους, όπως είπα και προηγουμένως, να αντικαταστήσουμε τις πτήσεις και τα δρομολόγια της Eurosypria. Αυτό είναι σημαντικότατο. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι τα ναύλα που έδιδε η Eurosypria. Η Eurosypria έδιδε πάρα πολύ ανταγωνιστικά ναύλα τα οποία βοηθούσαν τον τουρισμό της Κύπρου. Δεν είναι μόνο τα δρομολόγια, αλλά πρέπει να βρούμε και μια αερογραμμή η οποία να μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικά ναύλα και ειδικά από αεροδρόμια της Αγγλίας εκτός Λονδίνου, δηλαδή τα περιφερειακά. Το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα περιφερειακά αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο και της Γερμανίας για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Εσείς σαν πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων καταλαβαίνετε ότι έχετε και ένα τουριστικό γραφείο στη Λάρνακα, το Mantovanis Travel. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε έναν τουρίστα ο οποίος έρχεται στην Κύπρο να κάνει διακοπές για να περάσει στο νησί μας ωραία. Θέλω να μου σχολιάσετε και να μου πείτε την άποψή σας, τι θα συναντήσει στο νησί και τι είναι αυτό που του προσφέρουμε ώστε να τον πείσουμε να μην πάει στην Ισπανία και να μην πάει αλλού. Η Κύπρος, αφού όλοι γνωρίζουμε ότι η Κύπρος είναι ένα νησί μοναδικό, έχουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Ίσως ο κυριότερος λόγος που θα έρθει ο μέσος τουρίστας στην Κύπρο είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Αλλά δυστυχώς πλέον δεν μπορούμε να προσφέρουμε μόνο ήλιο και θάλασσα, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Πρέπει να προσφέρουμε και άλλες δραστηριότητες στον τουρίστα. Αυτό μπορεί να είναι περπατήματα, εκδρομές, αρχαιολογία, θρησκεία, κουλτούρα, καλό φαγητό, καλή διασκέδαση το βράδυ. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων, ώστε ο τουρίστας που θα έρθει στην Κύπρο να ξαναεπιστρέψει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι τουρίστες, οι επισκέπτες μας να φεύγουν ευχαριστημένοι, να πηγαίνουν πίσω στην πατρίδα τους και να λένε στο γείτονα, στο φίλο, στο συγγενή τους, πέρασα υπέροχα στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος προσφέρει αρκετά. Αυτό το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι οι τιμές μας. Το κόστος του τουριστικού μας προϊόντος είναι ακριβό εν συγκρίση με άλλα τουριστικά προϊόντα παρόμοια με το δικό μας και εδώ πρέπει να βρούμε μια λύση. Τώρα η λύση δεν θα είναι εύκολη ή πρέπει να
μειώσουμε τις τιμές μας εμείς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή να περιμένουμε να αυξήσουν τις τιμές τους οι άλλοι, που δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυστυχώς το λεγόμενο value for money απουσιάζει από την Κύπρο και είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε των Τουριστικών Πρακτόρων, κύριε Μαντοβάνη, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνέντευξη εδώ στο World Travel Market. Ευχόμαι πραγματικά να είστε πάντα καλά και να δυνατός όπως είστε μέχρι τώρα, γιατί πάντα μας τα λέτε ωραία. Και να έχουμε μια σεζόν φέτος καλύτερη για να βοηθηθεί όλος αυτός ο κόσμος που αγχώνεται και αγωνίζεται για τις καλύτερες μέρες του τουρισμού μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Από μας εξαρτάται αν θα έχουμε καλύτερη σεζόν. Είχα πει ότι θα είναι δύσκολη σεζόν από την Αγγλία, αλλά είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι από τις άλλες χώρες θα έχουμε αυξήσεις. Άρα θα είναι καλή η σεζόν μας, να μην ανησυχούμε. Εμείς το Hellenic Television και ο τουριστικός τύπος και πάλι σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Γεια σας. Μια φωτογραφία.